Πρέπει να πούμε ότι ο θεσμός του Καλλικράτη ήταν μια απέτηση της κοινωνίας. Ήταν μια απέτηση του λαού για μια δημόσια διοίκηση η οποία θα μπορεί να λύνει προβλήματα. Όμως η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που έγινε μπορώ να πω ότι ήταν πέραν των δυνατοτήτων σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά όμως, παρ' όλο αυτό τον μεγάλο όγκο μεταφοράς αρμοδιοτήτων που έγινε από την κεντρική υπηρεσία, από την κεντρική διοίκηση στην περιφέρεια, νομίζω ότι η περιφέρεια ανταποκρίθηκε με ικανοποιητικό τρόπο σε πρώτη φάση. Πρέπει να ξέρουμε ότι περνάμε ένα μεταβατικό διάστημα. Οι προσπάθειες κάθε μέρα εντείνονται και πιστεύω ότι θα έχουμε μια τελική, αν θέλετε, μια λύση σε όλα τα προβλήματα της περιφέρειας στο χρόνο που πιστεύω ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων και ο συντονισμός ήταν δύο βασικές αδυναμίες στην πρώτη φάση. Εκτιμώ ότι με την αντίστοιχη, με την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών και με το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης. Πρέπει να ξέρετε ότι ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός πριν από 5 μέρες. Αυτό οπωσδήποτε δημιούργησε πολλές δυσλειτουργίες στην πορεία και στην λειτουργία μας. Ο ρόλος είναι διτός στα πρόσωπα. Είναι πολιτικός ρόλος, διότι είμαστε μια αιρετή περιφέρεια, αιρετός επομένως αντιπεριφερειάρχης. Επομένως, έχω μια ευθύνη απέναντι σε αυτούς που με ψήφισαν. Και επιπλέον έχω ένα ρόλο να συντονίσω και να οργανώσω καλύτερα τις υπηρεσίες για να μπορούν, να μπορούν οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε αυτές τις υπηρεσίες, να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα και να μην ταλαιπωρούνται. Πρέπει να πούμε ότι το μνημόνιο οπωσδήποτε έφερε, έγινε μια περικοπή και στο επίπεδο της περιφέρειας. Αυτό επομένως δημιούργησε δυσκολίες. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Αττική, η περιφέρεια της Αττικής, αυτή τη στιγμή έχει ένα προϋπολογισμό με πλεώνασμα. Ενώ λοιπόν έχουμε γύρω μας ελλείμματα, η κληρονομιά που έχουμε από την νομαρχία της Αθήνας είναι μια κληρονομιά θετική. Αυτό λοιπόν το πλεώνασμα έδωσε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα έργων για την περιφέρεια της Αττικής, περίπου 214 έργα, της τάξης των 200 περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα για τη Δυτική Αθήνα, στο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 14 έργα που έχουν εγκριθεί από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν επίσης προγραμματιστεί και άλλα 14 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ για την περίοδο μέχρι το 2013, της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά δηλαδή 65 εκατομμύρια ευρώ για την Δυτική Αθήνα. Πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση, αυτό αν θέλετε το πρόγραμμα. Πιστεύω και πίστευα ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει συνεννόηση, αν δεν υπάρχει συνένεση, αν δεν υπάρχει συμφωνία. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο της συμφωνίας πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος και ο διάλογος θα πρέπει να είναι ειλικρινής. Έγινε λοιπόν ένας ειλικρινέστατος διάλογος με τους δημάρχους. Συμφωνήσαμε στο στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας. Έχουμε πει ότι μεγάλα έργα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, όπως το έργο της Εσχατιάς, το έργο του Πάρκου Τρίτσι, η διαπλάτηση της Θηβών και οπωσδήποτε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής προστασίας θα το ονόμαζα καλύτερα, για τους ανέργους της περιοχής. Επίσης πρέπει να ενισχυθούν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την οικονομική κρίση. Μία κρίση η οποία μαστίζει όλη την Ελλάδα, την περιφέρεια και κατ' επέκταση με τα στοιχεία τα οποία έχω την Δυτική Αθήνα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει διαπιστωθεί μία ανισότητα της περιοχής ως προς το επίπεδο ανάπτυξης σχέση και με άλλες περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω επομένως ότι ο πρώτος κεντρικός στόχος είναι να καλυφθεί αυτή η ανισότητα. Να υπάρχει δηλαδή μια ισόρροπη ανάπτυξη. Επομένως, η επενδύσεις και η αναπτυξιακή πολιτική και η στρατηγική πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό λοιπόν το πρίσμα και με αυτό το σχεδιασμό έχουμε δώσει το πρόγραμμά μας. Όπως είπα και προηγουμένως, έργα μεγάλα, μακράς πνοής, έργα τα οποία θα δώσουν μια διαφορετική δυναμική στην περιφέρεια, ώστε να καλύψουμε τις αποστάσεις και να καλύψουν την ανισότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έγινε μια συνάντηση του Περιφερειάρχη της Αττικής με την Υπουργό Εργασίας και εκεί υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία, πολιτική συμφωνία, για να υπάρξει
ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας για όλη την Αττική. Υπάρχει ένα αντίστοιχο μερίδιο κομμάτι από αυτή την συμφωνία που αφορά και την Δυτική Αθήνα. Που σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή την συμφωνία, αυτό το πρόγραμμα, για να ανακομφιστούν οικογένειες και κάτι που αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την οικονομική κρίση που έχει η χώρα μας. Πιστεύω ότι με τις αρμοδιότητες που έρχονται στην περιφέρεια, όπως παραδείγματος χάρη από την 1η Ιουλίου η περιφέρεια θα έχει την ευθύνη του ΕΣΠΑ, θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα λειτουργήσουν οι μετροπολιτικές επιτροπές που είναι για όλη την Αττική. Σημαίνει ότι ο όγκος και νέων αρμοδιοτήτων θα είναι πολύ μεγάλος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.